Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Κατσάδα, είμαι η υπεύθυνη διαχείρισης του iNatural of Greece και είμαι επίσης και project manager στην IC. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και χαίρομαι πολύ επίσης που έστω και διαδικτυακά πραγματοποιείτε το συγκεκριμένο θερινό σχολείο και έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα πράγματα και για το iNatural, και για το iNatural of Greece και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να καταγράψετε την βιοποικιλότητα που υπάρχει γύρω σας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πω κάποια πράγματα γενικά για το iNaturalist και το iNaturalist στην Ελλάδα και μετά στο τέλος θα δούμε και λίγο πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα και στο κινητό και στον υπολογιστή μας. Λίγο κάποια γενικά πράγματα σε αυτή τη φάση, που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα και για άτομα τα οποία δεν έχουν, τώρα αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, δεν το γνωρίζουν ακόμα. Οπότε, πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε τι είναι το iNaturalist. Το iNaturalist, λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία, η οποία ανήκει στο California Academy of Sciences και στο National Geographic, η οποία αφορά στην καταγραφή και τακτοποίηση της βιοποικιλότητας, δηλαδή από τα φυτά και τα ζώα που υπάρχουν γύρω μας, αλλά αποσκοπεί επίσης και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στη φύση. Με τη λογική ότι όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τη φύση που υπάρχει γύρω μας, τόσο περισσότερο αρχίζει και μας νοιάζει κιόλας. Ουσιαστικά το iNaturalist είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, η οποία όμως απευθύνεται κυρίως σε φυσιολάτρες. Και γιατί λέω ότι είναι κάτι σαν το Facebook. Ουσιαστικά στο iNaturalist έχουμε ένα προφίλ και ο καθένας έχει το δικό του προφίλ, στο οποίο θα έχουμε το όνομά μας, θα έχουμε τη φωτογραφία μας, θα έχουμε κάποιες πληροφορίες για μας. Και μετά σε αυτό αναρτούμε τις καταγραφές μας, οι οποίες είναι κυρίως φωτογραφίες, αλλά μπορεί να είναι και ήχοι. Οπότε η διαφορά με τα άλλα social media είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση οι φωτογραφίες που αναρτούμε αφορούν τη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό, βέβαια θα το δούμε και λίγο παρακάτω, σε αυτές τις καταγραφές μας να βάζουμε και άλλες πληροφορίες εκτός από την ίδια την φωτογραφία. Για παράδειγμα, πού έχουμε κάνει την καταγραφή, πότε έχουμε κάνει την καταγραφή και να προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια ταυτοποίηση του τι είναι αυτό που είδαμε. Ωστόσο, σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και η ίδια η πλατφόρμα, γιατί μέσω Artificial Intelligence μας δίνει κάποιες επιλογές για το τι μπορεί να είναι αυτό το είδος που έχουμε δει, τις οποίες μπορούμε μετά λίγο να επεξεργαστούμε και να δούμε αν μπορούμε με σιγουριά να καταλήξουμε ότι μπορούμε να τακτοποιήσουμε το είδος που έχουμε δει. Αλλά τώρα προτρέχω λίγο, θα τα δούμε και παρακάτω. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο στόχος, ο πρωταρχικός του iNaturalist είναι να μας φέρει κοντά στη φύση. Και ο τρόπος που λειτουργεί έτσι πολύ επιγραμματικά είναι ότι πρώτα απ' όλα ο χρήστης βγάζει μια φωτογραφία από ένα είδος και την αναρτεί μέσα στην πλατφόρμα. Μετά μπορούν όλοι οι χρήστες του iNaturalist να δουν αυτή τη φωτογραφία οπουδήποτε και αν βρίσκονται στον κόσμο. Και μετά και με τη βοήθειά τους μπορεί να γίνει μια συζήτηση γύρω από την καταγραφή μας και τελικά να καταλήξουμε και το ποιο είναι ακριβώς αυτό το είδος που έχουμε δει. Και έτσι λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί και η ταυτοποίηση του είδους, αυτή η καταγραφή γίνεται ερευνητικού επίπεδου, που σημαίνει ότι πλέον μπορεί να αξιοποιηθεί από ερευνητές και επίσης μπορεί να την τραβήξει και το GBIF, που είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων βιοποικιλότητας, την οποία έχει ανοιχτά δεδομένα και μπορούν όλοι να αξιοποιήσουν με σκοπό να προστατεύσουν τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Ουσιαστικά αυτό που είπα τώρα είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε και εδώ. Το iNaturalist είναι ένα σύστημα πληθωρισμού ταυτοποίησης ειδών και ένα εργαλείο καταγραφής εμφάνισης ειδών, αφού ουσιαστικά καταγράφουμε τα είδη που βλέπουμε και οι καταγραφές όλων μας είναι συγκεντρωμένες εκεί και μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, το εύρος όπου παρατηρείται ένα συγκεκριμένο είδος. Έτσι, επίσης, δεν ανέφερα το εξής, ότι μπορεί το iNaturalist να απευθύνεται σε φυσιολάτρες,
Ωστόσο, το χρησιμοποιούν και πολλοί ερευνητές και επιστήμονες για την έρευνα που κάνουν σε σχέση με, με τη βιοποικιλότητα. Οπότε, χρησιμοποιώντας το, όλοι οι χρήστες, είτε κάποιος είναι φυσιολάτρης και το κάνει από χόμπι και επειδή του αρέσει να περνάει χρόνο στη φύση, είτε κάποιος επειδή είναι ερευνητής, έχει γνώσεις, είναι ταξόνομης, μπορεί να βοηθήσει στις ταυτοποιήσεις, όλη αυτή η κοινότητα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να μάθει περισσότερα για, για τη φύση. Είτε εγώ, σαν επιστήμονος πολίτης, κάνοντας μια καταγραφή από ένα έντομο στη Θεσσαλονίκη, και επομένως βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο έναν ερευνητή να δει πού εμφανίζεται, είτε ένας ερευνητής που θα μου δώσει πληροφορίες για αυτό, που μπορεί να ζητήσω, είτε ένας ταξόνομης που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του. Οπότε έτσι όλοι μαζί ανταλλάσσουμε πληροφορίες και μαθαίνουμε περισσότερα για τη φύση που υπάρχει γύρω μας. Αυτές οι πληροφορίες λοιπόν μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως ανέφερα, από τους ερευνητές και να γίνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις και έπειτα να δομηθούν και δράσεις που θα φέρουν την προστασία από διάφορα είδη. Αλλά ταυτόχρονα και ο κόσμος που ασχολείται με το iNatural, επειδή τον ενδιαφέρει το περιβάλλον, χωρίς να έχει κάποια σχετική επαγγελματική κατάρτιση, αποκτά ακόμα περισσότερη, όπως λέω και εδώ, αποκτά προσωπικές εμπειρίες με το περιβάλλον, αρχίζει να παρατηρεί περισσότερο τη φύση που υπάρχει γύρω του και, όπως είπα και στην αρχή, αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτήν περισσότερο, για την προστασία της περισσότερο. Άρα, η βασική σκοπή του iNatural είναι να συνδέσει πρώτα απ' όλα όλους τους χρήστες, είτε είναι επιστήμονες πολίτες, είτε είναι ερευνητές, σε μία κοινότητα, να βοηθήσει την καταγραφή και την ταυτοποίηση από φυτά και ζώα που υπάρχουν γύρω μας και να βοηθήσει στην δημιουργία από αξιόπιστα δεδομένα, αυτό που ανέφερα πριν ως ερευνητικό επίπεδο δεδομένα. Εδώ βλέπουμε τον χάρτη τον παγκόσμιο και που έχουν γίνει καταγραφές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας το iNatural. Και τη δεδομένη στιγμή που είχα πάρει αυτό το screenshot, είχαν γίνει πάνω από 65 εκατομμύρια καταγραφές παγκοσμίως. Τώρα, ακριβώς επειδή το iNatural χρησιμοποιείται από πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη γη, για να γίνεται και καλύτερη η διαχείριση των δεδομένων παράγοντων και για να ουσιαστικά για να βοηθηθεί και ο κόσμος που το χρησιμοποιεί σε απορίες που μπορεί να έχει, έχει δημιουργηθεί το παγκόσμιο δίκτυο iNatural, όπου ουσιαστικά διάφορες χώρες αναλαμβάνουν τη διαχείρισή του σε εθνικό επίπεδο. Εδώ βλέπετε όλες τις χώρες που έχουν αναλάβει σε εθνικό επίπεδο πλέον τη διαχείριση του iNatural, πολλές από αυτές μέχρι στιγμής, γιατί συνεχίζουν με το καιρό και προστίθενται και άλλες. Κάποιες από αυτές λοιπόν έχουν φτιάξει και τα δικά τους λογότυπα με κάποιο είδος έτσι, που έχει εθνική σημασία. Όχι όλες βέβαια, κάποιες. Και μάλιστα, εντάξει, φυσικά θα πρέπει το λογότυπο να θυμίζει και το παγκόσμιο iNatural. Και σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και το iNatural Greece, το οποίο ουσιαστικά είναι η πύλη της Ελλάδας στον κόσμο του iNatural και διαχειρίζεται από την IC, με την υποστήριξη από το Μουσείο Γουλανδίου Φυσικής Ιστορίας. Και όπως βλέπετε εδώ, έχω βάλει σε μεγάλη μεγέθυνση το δικό μας λογότυπο, το εθνικό του iNatural, είναι το δελφίνι, που είναι ένα είδος το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και ιδιαίτερα, νομίζω, αγαπητό από όλους. Οπότε, τι σημαίνει ότι πλέον υπάρχει το iNatural Greece? Σημαίνει ότι έχει γίνει μία μετάφραση και γίνεται ακόμα το iNatural στα ελληνικά. Έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη στο σελίδα που αφορά την Ελλάδα, που μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Κάνουμε διάφορες ενημερωτικές δράσεις στοχευμένες στην Ελλάδα που αφορούν τόσο την ευθύνη των πολιτών όσο και το iNatural ως εργαλείο και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και είμαστε σε μία διαδικασία όπου επικυροποιούμε τα κοινά ονόματα από συγκεκριμένα είδη στην Ελλάδα. Και εδώ μπορείτε να δείτε και κάποιες καταγραφές που έχουν γίνει στη χώρα μας. Οπότε, τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με το iNaturalist?
Θα πω λίγο κάποια πράγματα για τις δυνατότητες γενικά και μετά θα πάμε να δούμε και πάνω στην ίδια την πλατφόρμα πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Αρχικά, μπορώ να παρακολουθώ τις καταγραφές που κάνω και ταυτόχρονα αναρτώντας, όπως είπα και πριν, καταγραφές, να δημιουργήσω χρήσιμα δεδομένα για την επιστημονική κοινότητα. Εδώ βλέπουμε κάποιες καταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο πάντα θέλω να το επισημαίνω. Έχω βάλει κάποιες φωτογραφίες που είναι πολύ όμορφες. Δεν είναι απαραίτητο όλοι μας να είμαστε φωτογράφοι ή να έχουμε πολύ καλές φωτογραφικές μηχανές για να βγάλουμε τέτοιου είδους φωτογραφίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό για πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε και το είδος. Η φωτογραφία που θα βάλουμε να έχει μια καλή ευκρίνεια. Εδώ βλέπουμε μερικές ακόμα φωτογραφίες. Θα μπορούσαμε επίσης, για παράδειγμα, αν δεν φαίνεται εύκολα από τη φωτογραφία μας, να βάλουμε και κάποιο αντικείμενο δίπλα στο είδος, με την προϋπόθεση ότι δεν θα το ενοχλήσουμε, για να φαίνεται καλύτερα το μέγεθός του. Επίσης, όπως ανέφερα και πιο πριν, η πλατφόρμα μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από φωτογραφίες, να βάλουμε και ήχους. Ούτως ώστε να μας βοηθήσει κάποιος άλλος χρήστης να ταυτοποιήσουμε ένα είδος που έχουμε ακούσει και μπορεί να μην έχουμε δει. Στην προηγουμένη περίπτωση εδώ πέρα, αυτό το κελάρισμα που ακούμε είναι ένα ψαρόνι. Επίσης, αν παρατηρήσετε, δίπλα από την ονομασία, από τα είδη αυτά, υπάρχει και μία ετικέτα. Η ετικέτα αυτή μας δίνει είναι η ένδειξη ουσιαστικά για την ποιότητα από την καταγραφή μας. Εμείς θέλουμε πάντα η καταγραφή μας να είναι ερευνητικού επίπεδου, όπως είπα και πριν, για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και η επιστημονική κοινότητα. Και όταν είναι ερευνητικού επίπεδου, βγαίνει φυσικά η ετικέτα που λέει ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, όταν δεν είναι ερευνητικό επίπεδο, θα υπάρχει η ετικέτα που θα λέει χρειάζεται ταυτοποίηση. Για να γίνει μια καταγραφή ερευνητικού επίπεδου, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μια εικόνα ή έναν ήχο για να αποδείξουμε ότι έχουμε δει το συγκεκριμένο είδος το οποίο έχουμε δει. Πρέπει επίσης να υπάρχει τοποθεσία και η ημερομηνία που έχουμε δει το συγκεκριμένο είδος. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε δώσει αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει επίσης να γίνει και μια ταυτοποίηση από το είδος από παραπάνω από ένα χρήστη. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι σίγουρη και να γράψω ότι, για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε τον πράσινο φρύνο. Θα πρέπει να έχει κι άλλος ένας χρήστης και να με βοηθήσει στην ταυτοποίηση αυτού του είδους. Να συμφωνήσει δηλαδή ότι όντως αυτό το είδος είναι ο πράσινος φρύνος. Επίσης, είναι σημαντικό να γίνεται σε επίπεδο είδους ταυτοποίηση, γιατί αν γίνει, για παράδειγμα, σε επίπεδο γένους ή οικογένειας, πάλι δεν θα θεωρηθεί ερευνητικού επίπεδου. Ωστόσο, εδώ να πω ότι είναι σημαντικό να μην πέσετε στην παγίδα να κάνετε ταυτοποιήσεις για είδη που δεν γνωρίζετε. Είναι καλό, αν δεν είμαστε σίγουροι για το τι είναι αυτό το είδος που έχουμε δει, να μην το ταυτοποιήσουμε ούτε για μας, ούτε για άλλους, ιδιαίτερα σε επίπεδο είδους. Αλλά είναι σημαντικό πάντα να βάζουμε κάποια ένδειξη για να μπορέσουν να το βρουν και άλλοι χρήστες. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη περίπτωση, θα μπορούσαμε να γράψουμε και το πεταλούδα. Για να μην μείνει κενό, γιατί μετά είναι δύσκολο χρήστες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση να το βρουν. Τώρα, μπορώ επίσης μέσα από το Anatolix να έρθω σε επαφή με ειδικούς, ερευνητές, ταξόνομις, και ταυτόχρονα να μάθω περισσότερα για την φύση. Εδώ έχω βάλει ένα screenshot από μια δική μου καταγραφή που έχω κάνει στην Θεσσαλονίκη, για ένα είδος το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Και μέσα στα σχόλια που μπορούν να γίνουν κάτω από την καταγραφή μου, κατάφερα σιγά-σιγά να καταλήξουμε, με τη βοήθεια των άλλων χρηστών, στο τι είναι αυτό το είδος που έχω καταγράψει. Εγώ έβαλα μία ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους, μετά και κάποιος χρήστης έδωσε μία δική ταυτοποίηση, μετά κάποιος διαφώνησε, και τελικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε και σε λιγάκι, ένας από τους χρήστες έκανε tag μία γυναίκα η οποία είναι expert σε αυτό το
τομέα και μας βοήθησε να καταλήξουμε ακριβώς σε ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο είδος. Ρώτησε και εμένα κάποιες παραπάνω πληροφορίες, τις έδωσα και τελικά καταλήξαμε ότι είναι αυτό το είδος. Και ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δραστηριοποίηση. Έχοντας λοιπόν μάθει ακριβώς ποιο είναι αυτό το είδος που έχω δει, μπορώ να κάνω κλικ στην ονομασία του και να πάω σε μία καινούργια σελίδα στο iNaturalist, όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες, τόσο σχετικά με το ίδιο το iNaturalist, δηλαδή άλλες φωτογραφίες από αυτό το είδος, η εποχικότητά του με βάση τις καταγραφές των χρηστών. Επίσης, πληροφορίες, αν κάνω κλικ εδώ για το είδος γενικότερα, τα ταξινομησή του, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και αυτό που ανέφερα πριν, πολύ σημαντικό, εδώ μπορούμε να δούμε ποιοι είναι οι κορυφαίοι παρατηρητές και οι κορυφαίοι ταυτοποιητές του είδους. Και με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας ποιοι είναι οι κορυφαίοι ταυτοποιητές, αν θέλω να μάθω, αν ξέρω περίπου ποιο είδος είναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, μπορώ να ταγκάρω κάτω από την καταγραφή μου αυτό το άτομο για να με βοηθήσει στην ταυτοποίηση του είδους. Τώρα, μετά την άτομα επίσης μπορώ να γίνω και επιστήμονας πολίτης. Ουσιαστικά είμαι ούτως ή άλλως επιστήμονας πολίτης από τη στιγμή που αναρτώ τις καταγραφές μου σε αυτή την πλατφόρμα και μπορώ να τις αξιοποιήσει άλλος κόσμος, άλλοι ερευνητές. Αλλά μπορώ να συμμετέχω και σε συγκεκριμένα project επιστήμης των πολιτών και να, δηλαδή επίτηδες, να βγαίνω στη φύση και να συλλέγω δεδομένα με σκοπό να ενημερώσω αυτά τα project. Θα δούμε και σε λιγάκι στην ίδια την πλατφόρμα πώς είναι δομημένα αυτά τα project. Αλλά ουσιαστικά όλα αυτά έχουν όλα αφορούν την καταγραφή της ποιοτικότητας, αλλά κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα είδη για τα οποία συλλέγει πληροφορίες και σε συγκεκριμένες περιοχές. Και επίσης, μπορώ να δημιουργήσω και ή να συμμετέχω σε BioBlitz. Τα BioBlitz, λοιπόν, είναι events, είναι εκδηλώσεις μαζικής καταγραφής της βιοποικιλότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γι' αυτό λέγονται και Blitz, είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι ώρες, μέρα, εβδομάδα, αλλά έχει μία αρχή και ένα τέλος. Και πραγματοποιούνται και σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Μπορεί για παράδειγμα να είναι σε μια αποσυντευόμενη περιοχή. Μπορεί να είναι σε μια λίμνη. Είναι οριοθετημένα δηλαδή. Και ένα BioBlitz καλεί τον κόσμο να πάει και να καταγράψει τη βιοποικιλότητα που βλέπει γύρω του. Συνήθως μπορεί να αφορά και συγκεκριμένα είδη, αλλά μπορεί να αφορά και οποιαδήποτε είδη τα οποία υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Οπότε πηγαίνει ο κόσμος, έχει το iNaturalist, βγάζει φωτογραφίες και τα αναρτά στο BioBlitz. Και με αυτό εννοώ ουσιαστικά ότι, όπως είδαμε πριν για τα project επιστήμης των πολιτών, αντίστοιχα μπορούμε να δημιουργήσουμε και project που θα αφορούν συγκεκριμένα BioBlitz και στα οποία θα συνδέουν τις καταγραφές τους στα άτομα που συμμετέχουν στο BioBlitz. Οπότε, το πρώτο κομμάτι ενός BioBlitz είναι αυτό, η καταγραφή της βιοποικιλότητας. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την ταυτοποίηση των ειδών που έχουμε δει. Και αφού ολοκληρωθεί και αυτό, στο τέλος, τα άτομα που έχουν δημιουργήσει αυτή την εκδήλωση και οι ειδικοί μπορούν να μοιραστούν μαζί μας τα αποτελέσματα από το BioBlitz, δηλαδή ποιο είδος παρατηρήθηκε περισσότερο, πού έγιναν οι καταγραφές, και να μάθουμε περισσότερα για αυτό το event στο οποίο συμμετείχαμε. Τα BioBlitz είναι πολύ σημαντικά, ειδικά όταν γίνονται συστηματικά, γιατί μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια καλή εικόνα της βιοποικιλότητας που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και ειδικά αν γίνεται, για παράδειγμα, ας πούμε, σε μια προστατευόμενη περιοχή, αν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποιο BioBlitz, είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε εποχή, μπορούμε να συγκρίνουμε και τα δεδομένα από προηγούμενα BioBlitz και να αποκτήσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα για την εποχικότητα και για την ύπαρξη της βιοποικιλότητας σε αυτή την περιοχή.
Τώρα, τελειώνοντας λίγο τις πληροφορίες για το iNaturalist και πριν μπω στο, να δούμε στην πλατφόρμα ακριβώς πώς να το χρησιμοποιήσετε, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε διάφορες και αν συνδεθείτε με το iNaturalist Greece, που θα σας δείξω και αυτό πώς να το κάνετε σε λίγο, μπορείτε να μπείτε και στο blog του iNaturalist και να βρείτε διάφορες αναρτήσεις που κάνουμε, είτε για το ίδιο το iNaturalist, είτε για τους χρήστες τους στην Ελλάδα, είτε για, είτε για τις παρατηρήσεις της ημέρας που πολλές φορές έρχονται από την Ελλάδα. Το iNaturalist έχει κάθε μέρα μια παρατήρηση που επιλέγει και την αναρτήσει στα social media του. Όλα αυτά μπορείτε να δείτε στο blog του iNaturalist. Κάτι ακόμα μάλλον πριν κλείσουμε. Κάποια tips για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το iNaturalist, να βγουν για εξορμήσεις στη φύση ή να βγάλουν φωτογραφίες. Αυτές, μάλλον πριν θα πω κιόλας, αυτά τα tips τα έχουμε μαζέψει και από συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους top χρήστες του iNaturalist στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να έχουμε υπομονή στην φωτογράφηση των ειδών μας. Όπως είπα πριν, δεν είναι ανάγκη να έχουμε τέλειες φωτογραφίες, αλλά είναι σημαντικό να έχουν καλή ευκρίνεια. Οπότε προσπαθήστε να δώσετε λίγο χρόνο για να βγάλετε μια καλή φωτογραφία. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπομονή στην ταυτοποίηση, που είναι αυτό που είπα στην αρχή. Αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, μπορούμε να αφήσουμε να το δει κάποιος άλλος που μπορεί να έχει περισσότερες γνώσεις και να μας βοηθήσει στην ταυτοποίησή του, για να γίνει σωστά κιόλας. Ωστόσο, πρέπει πάντα να επιχειρούμε μια ταυτοποίηση, όπως ανέφερα, ακόμα και αν είναι απλά ότι αυτό είναι ένα έντομο, αυτό είναι ένα ψάρι. Είναι σημαντικό όταν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφίζουμε για μια καταγραφή, να βγάζουμε παραπάνω από μια φωτογραφία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα λουλούδι, ας βγάλουμε από κοντά το άνθος, ας βγάλουμε τα φύλλα, ας το βγάλουμε και από πιο μακριά, γιατί πολλές φορές φωτογραφίζοντας, για παράδειγμα, μόνο το άνθος, δεν είναι εύκολο να γίνει ταυτοποίηση από το είδος. Και όλες αυτές τις φωτογραφίες μπορούμε να τις βάζουμε σε μία καταγραφή. Επίσης, το iNaturalist αφορά κυρίως την καταγραφή από την άγρια ζωή, δηλαδή άγρια χλωρίδα και πανίδα, και όχι δεν θα φωτογραφίσουμε, ας πούμε, τον σκύλο μας ή μία γλάστρα από εδώ στο σπίτι. Γιατί, εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον και ερευνητικό. Ναι, και τέλος, αν έχω βγάλει μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται πάνω από ένα είδη, δηλαδή είναι ένα φυτό και πάνω ένα έντομο, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω δύο φορές. Δηλαδή, να αναρτήσω μια φορά τη φωτογραφία και να ταυτοποιήσουμε το φυτό και μετά να την αναρτήσω ξανά, δεύτερη φορά, για να ταυτοποιήσουμε το έντομο που είναι πάνω στο φυτό. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από όλα τα tips που μπορώ να σας δώσω είναι ότι φωτογραφίζοντας στο πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών αλλά και γιατί μπορεί να μας ενδιαφέρει ή να μας αρέσει να βγάλουμε φωτογραφίες σε ένα είδος να μάθουμε γι' αυτό, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το προκαλέσουμε κακό ή δεν το συζητάω καν να το θανατώσουμε. Επομένως, δεν πρέπει να κόβουμε φυτά, δεν πρέπει να καταστρέφουμε τα είδη που βλέπουμε, δεν πρέπει να τα συλλέγουμε, να τα φυλακίζουμε. Σε καμία περίπτωση, πρέπει πάντα να φερόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στη φύση και στα είδη που έχουμε μπροστά μας. Γιατί, φυσικά, πρώτα απ' όλα, η διατήρηση της ποικιλότητας είναι σημαντικότερη από το να την καταγράψουμε. Λοιπόν, και τώρα. Θα δούμε λίγο συνοπτικά πώς μπορείτε να αναρτήσετε καταγραφές χρησιμοποιώντας το iNaturalist στο κινητό σας. Εδώ βλέπουμε είναι από το δικό μου προφίλ. Εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα που βλέπει κάποιος όταν κάνει προφίλ στο iNaturalist. Είναι οι παλιότερες καταγραφές που έχω κάνει. Αν θέλω να κάνω μια καινούργια λοιπόν καταγραφή, θα πατήσω εδώ πέρα κάτω δεξιά το κουμπί που βλέπουμε και μπορώ να επιλέξω τι θέλω να κάνω. Θέλω να πω ότι θέλω να κάνω μια φωτογραφία, αλλά δεν έχω φωτογραφία, θα επιλέξω αυτό. Θέλω να τραβήξω φωτογραφία χρησιμοποιώντας το ίδιο το iNaturalist, θα επιλέξω το δεύτερο κουμπάκι. Θέλω να βάλω μια δική μου εικόνα που έχω στο κινητό μου, λέω αυτό, και επίσης
μπορώ να αναρτήσω κάποιον, να κάνω upload κάποιον ήχο στο κινητό μου ή να ηχογραφήσω την στιγμή κάποιον ήχο. Στην προηγουμένη περίπτωση, εγώ θέλω να βάλω μια εικόνα που έχω ήδη στο κινητό μου. Επιλέγω την εικόνα και αφού την επιλέξω, θα έρθω σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Όπου εδώ ουσιαστικά είναι σημαντικό να βάλουμε όλες τις πληροφορίες που μας ζητά για να βοηθήσουμε να είναι και καλύτερη ποιότητα τη καταγραφή μας, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Οπότε πάω πρώτα από εδώ, το πατάω για να δω, για να κάνω την τακτοποίηση του είδους, αν μπορώ. Δεν είναι πάντα σωστές, να το πω λίγο αυτό, οι επιλογές που μπορεί να βγάλει μέσω της intelligence το iNaturally. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συνέχεια βελτιώνεται, οπότε πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εδώ κάτω στις επιλογές, λέει ας πούμε οπτικά παρόμοια. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να λέει ότι έχει παρατηρηθεί στην γύρω περιοχή. Οπότε αυτό ειδικά είναι πολύ βοηθητικό. Γιατί μπορεί ας πούμε, να μου βγάλει και σαν επιλογή ένα είδος το οποίο δεν υπάρχει καν στην γύρω. Μπορεί να υπάρχει στην Αυστραλία. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε τακτοποίηση και να βλέπουμε καλά τις επιλογές που μας δίνει. Κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει πολύ είναι να πατήσουμε αυτό εδώ τα δύο βελάκια για να δούμε παρόμοιες φωτογραφίες. Αυτό είναι ένας τρόπος για να συγκρίνουμε λίγο, αλλά και πάλι δεν είναι ο καλύτερος. Είναι βοηθητικός όμως. Έτσι μπορούμε να πατήσουμε και πάνω στο είδος για να δούμε πληροφορίες γι' αυτό και την κατανομή του. Το σίγουρα βοηθάει να δούμε αν υπάρχει γενικότερα αν υπάρχει στην Ελλάδα ή στην περιοχή που είμαστε. Και αν είμαστε σίγουροι τελικά για το είδος που έχουμε δει, κάνουμε ταυτοποίηση. Εγώ είμαι πολύ σίγουρη ότι αυτό είναι μια mock σούφτρα. Οπότε επέλεξα, έκανα ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους. Ωστόσο, αν δεν είμαι σίγουρη, όπως είδαμε πριν, μπορώ απλά να πατήσω εδώ πέρα που έχει το γένος και να αφήσω σε αυτό το βαθμό την καταγραφή για να βοηθήσει να έρθει μετά κάποιος άλλος και να την ταυτοποιήσει σε επίπεδο είδους. Τώρα, αυτό λοιπόν που έχω να κάνω, αφού ολοκληρώσω την ταυτοποίησή μου, μπορώ να έρθω εδώ πέρα και να βάλω, να επιλέξω την ημερομηνία που έχει γίνει η καταγραφή μου και την ώρα. Πολλές φορές αυτά την πληροφορία μπορεί να τραβήξει αυτόματα την πλατφόρμα από τη φωτογραφία μου. Αλλά αν δεν το κάνω, πηγαίνω και το κάνω εγώ η ίδια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να βάλουμε την τοποθεσία που έχει γίνει η καταγραφή. Εδώ λέει Ελλάδα. Ωστόσο, αν κάνουμε κλικ, θα μας εμφανιστεί ένα χάρτη, στον οποίο εκεί μπορούμε να γράψουμε συγκεκριμένα το μέρος που είμαστε και να μετακινήσουμε κιόλας και τον κέρσορα επάνω σε αυτή την περιοχή για να το βάλουμε ακριβώς εκεί που είμαστε. Θα το δούμε και σε λίγο αυτό, για να μην το βλέπετε δύο φορές το βιβλίο. Οπότε δεν είναι, μπορεί να λέει Ελλάδα, αλλά έχει τραβήξει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος από την περιοχή που ήμουν ακριβώς. Επίσης, μπορώ να επιλέξω αν θα είναι η τοποθεσία μου ορατή σε όλους, με την επιλογή επιλέγοντας το ανοιχτό, ή αν θα φαίνεται περίπου η περιοχή που βρίσκομαι, ή αν δεν θα φαίνεται καθόλου. Αλλά και αυτά θα δούμε σε λιγάκι, για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ θα βάλουμε αν είναι το είδος εχμαλωσία εκλεγούμενο, σημαίνει μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι ελεύθερο στη φύση. Τίποτα δεν είναι ελεύθερο στη φύση. Θα πρέπει να κάνουμε κλικ εδώ. Μπορούμε επίσης να το συνδέσουμε με κάποιο project, αν ταιριάζει, γράφοντας το όνομα του project, αν έχουμε ήδη κάνει ζώνη σε αυτό. Και τέλος, θα πατήσουμε κλικ εδώ για να αναρτήσουμε την καταγραφή μας, το προφίλ μας και να τη δει οποιοδήποτε χρήστη υπάρχει στο iNaturally. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας μέχρι τώρα. Και πάμε αμέσως να δούμε πώς λειτουργεί το iNaturally και από τον υπολογιστή μας. Αυτή λοιπόν είναι η αρχική σελίδα του iNaturally 3, όπως την βλέπουμε στον υπολογιστή μας. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες καταγραφές από την Ελλάδα, φωτογραφίες, λίγες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί, γιατί είναι σημαντικό, τι μπορούμε να κάνουμε αυτό.
Και στο τέλος έχουμε και κάποια quotes από χρήστες του iNaturally στην Ελλάδα. Έχουμε τη Βάλια, τον Ηλία και την Κατερίνα, όπου λένε κάποια πράγματα για τη δική τους εμπειρία και φυσικά μπορείτε μετά με την ησυχία σας να πάτε και να διαβάσετε τι έχουν να πούν. Τώρα, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, αν δεν έχουμε ήδη λογαριασμό στο iNaturally, είναι να πατήσουμε εγγραφή και να πάμε σε αυτή τη σελίδα όπου θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας για να κάνουμε ένα καινούριο προφίλ, για να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν προσωπικό λογαριασμό για εμάς. Ωστόσο, φυσικά, αν έχετε ήδη προφίλ, απλά θα πατήσετε σύνδεση πάνω στα πάνω δεξιά. Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και θα συνδεθείτε. Ξεκινώντας λοιπόν με το iNaturally, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα πρώτα είναι η αρχική μας σελίδα. Επειδή φυσικά το iNaturally έχει πάρα πολλές δυνατότητες, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτό, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια για όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσω εν συντομία να δώσω περισσότερο πληροφορίες για κάποιον που δεν έχει χρησιμοποιήσει ξανά το εργαλείο, είναι καινούριος χρήστης. Θα μιλήσω λίγο για τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Ή μάλλον αυτά που θα πρέπει να ξέρει ξεκινώντας. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το προφίλ μας. Πατώντας το προφίλ, ερχόμαστε στη σελίδα που έχει τις πληροφορίες για μας, για το λογαριασμό μας, το όνομά μας, πότε έχουμε ξεκινήσει να το χρησιμοποιούμε, λίγες πληροφορίες για εμάς, πόσες παρατηρήσεις έχουμε κάνει, ποια έπουσα ήδη, πόσες ταυτοποιήσεις, ποιους ακολουθούμε, ποιους μας ακολουθούν, διάφορες τέτοιες γενικές πληροφορίες. Και βέβαια, στο προφίλ μας φαίνεται και με ποιο iNatural είμαστε affiliated, με ποιο είμαστε συνδεδεμένοι. Και εφόσον είμαστε στην Ελλάδα και υπάρχει το iNatural Greece, έχουμε συνδέσει το προφίλ μας με το iNatural Greece. Τώρα, πολύ σύντομα πριν προχωρήσουμε, θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα πάτε λοιπόν στις ρυθμίσεις λογαριασμού και προφίλ. Στο πρώτο πεδίο είναι το προφίλ, όπου εδώ μπορείτε να βάλετε τη φωτογραφία σας, που θέλετε να λέγεστε, το email σας, πληροφορίες για εσάς, όπως είδαμε πριν. Και πηγαίνοντας στο δεύτερο πεδίο που λέει λογαριασμός, πάλι μπορείτε εδώ να κάνετε ένα αλλάξετε τις ρυθμίσεις με βάση τι θέλετε. Και εδώ δεξιά θα δούμε ότι υπάρχει και τις πληροφορίες υπάρχουν για το δίκτυο του iNaturalist και μπορείτε, κάνοντας κλικ σε αυτό το μενού, να επιλέξετε με ποιο δίκτυο θέλετε να συνδεθείτε. Θέλουμε να συνδεθούμε λοιπόν με το iNaturalist Greece, αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις μας και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πριν προχωρήσω λίγο στις παρατηρήσεις, και το πώς μπορούμε να τις επεξεργαστούμε εδώ, από τον υπολογιστή μας. Θα πάω πρώτα στο εξερευνήστε, το πεδίο που λέει εξερευνήστε, ή explore στα αγγλικά, για να δούμε τι μπορούμε να δούμε χρησιμοποιώντας γενικά το iNaturally. Επειδή είμαστε στο iNaturally Greece, εξορισμού επιλέγει σαν τοποθεσία την Ελλάδα, για να μας δείξει τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Όπως είδατε στην αρχή, ήταν στο πλέγμα, που σημαίνει ότι βλέπουμε περισσότερο, μάλλον πλέγμα σημαίνει ότι βλέπουμε τις φωτογραφίες κυρίως από τις καταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ενώ πατήσουμε το χάρτη, μπορούμε να δούμε και σε ποιες περιοχές έχουν γίνει. Και εδώ δίπλα είναι οι καταγραφές. Και αν πατήσουμε κατάλογο, μπορούμε να δούμε λίγο περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις καταγραφές. Και εδώ ουσιαστικά είναι οι καταγραφές που έχουν γίνει πιο πρόσφατα. Πριν 4 λεπτά, πριν 31 λεπτά κλπ. Είμαστε στο πεδίο που λέει παρατηρήσεις, δηλαδή καταγραφές. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή που τώρα κάνουμε αυτό το βίντεο, έχουν γίνει περίπου 177.000 παρατηρήσεις. Πατώντας δίπλα ακριβώς, θα δούμε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 11.000 είδη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έχουν ταυτοποιηθεί από πάνω από 4.000, σχεδόν 5.000 χρήστες. Και οι παρατηρήσεις αυτές έχουν γίνει
σχεδόν από 6.000 διαφορετικούς χρήστες. Τώρα, εδώ πέρα στο χάρτη, μπορεί να θέλω να δω τι καταγραφές έχουν γίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε απλά zoom in όπως έκανα εγώ. Μπορούμε να πατήσουμε και στις περιοχές ενδιαφέροντος και να επιλέξω τη Θεσσαλία. Και βλέπω εδώ, συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, ποιες καταγραφές έχουν γίνει. Μπορεί να θέλω να δω για ένα συγκεκριμένο είδος τι καταγραφές έχουν γίνει. Για παράδειγμα, μπορεί να... ή αν όχι για ένα συγκεκριμένο είδος, γενικά. Μπορεί να θέλω να δω από ψάρια τι καταγραφές έχουν γίνει. Φωτογράφω fish, κάνω κλικ και μου βγάζει όλα τα ψάρια που έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλία. Τώρα μπορώ επίσης να αναζητήσω και κάποιο συγκεκριμένο είδος. Οπότε, δίνω αυτό. Ας πούμε ότι θέλω να μάθω που έχουν καταγραφεί πέρκες στη Θεσσαλία. Και θα μου βγάλει ακριβώς που έχουν γίνει καταγραφές από αυτό το συγκεκριμένο είδος. Αντίστοιχα, όπως τώρα λίγο έκανα κάποιες αναζητήσεις με είδη και τα λοιπά, μπορώ να κάνω να ζητήσω και σε διαφορετικές τοποθεσίες ποια είδη εμφανίζονται ή αν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου, μπορώ να παίξω λιγάκι με εδώ πέρα τα φίλτρα που υπάρχουν. Δηλαδή, κάποιο που να, εδώ έχουμε βάλει κάποιο που να είναι σίγουρα να έχει ταυτοποιηθεί και από άλλους. Μπορούμε να βάλουμε, θέλουμε, μόνο όσα χρειάζονται ταυτοποίηση. Έχει διάφορες επιλογές που μπορούμε να δούμε. Αλλά νομίζω καλύτερα αυτό και εσείς οι ίδιοι αργότερα λίγο να το δείτε μόνοι σας, να παίξετε με τις επιλογές και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Οπότε τώρα πάμε λίγο να δούμε για τα project που αναφέραμε. Πηγαίνοντας λοιπόν στο βίντεο κοινότητα και πατώντας project, θα βγούμε στη σελίδα που έχει όλα τα διαθέσιμα project που υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε ότι κυρίως έχει για την Ελλάδα. Στην αναζήτηση φυσικά μπορούμε να γράψουμε κάποια λέξη κλειδί και να βρούμε ίσως αν υπάρχει κάποιο σχετικό project. Θα πάω λίγο εδώ σε αυτό για να δούμε τι έχει, τι θα δούμε μπαίνοντας σε ένα project. Το συγκεκριμένο είναι της IC και αφορά την καταγραφή από καθαρίες και σαλάχια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σημαντικό είναι μπαίνοντας εδώ να γίνουμε μέλη του project. Και θα δούμε ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, όπως πόσες παρατηρήσεις έχουν γίνει, ποιος έχει κάνει τις περισσότερες παρατηρήσεις, στατιστικά για το ποιες είναι, πόσες είναι ερευνητικού επίπεδου, πώς χρειάζεται ταυτοποίηση κλπ. Ποια είδη μας ενδιαφέρουν στο συγκεκριμένο project και σε ποιες τοποθεσίες. Και εδώ πέρα πολλές πληροφορίες. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε κλικ και να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους του project, από ποιον έχει δημιουργηθεί, ποιοι το διαχειρίζονται. Οπότε ναι, από εδώ μπορείτε να βρείτε το διαθέσιμο project που υπάρχουν, να συνδεθείτε με αυτά και να προσθέσετε παρατηρήσεις σε αυτά. Και τώρα ήρθε η ώρα για να δούμε πώς μπορούμε να αναρτήσουμε τις δικές μας καταγραφές. Μπορείτε να το κάνετε είτε πατώντας εδώ που λέει προσθέσετε παρατηρήσεις, είτε πατώντας εδώ που λέει ανέβασμα. Θα έρθετε σε αυτή τη σελίδα και είναι κατά τη στοιχεία με όσα θα πρέπει να κάνετε αν έχετε το iNatural στο κινητό σας. Οπότε, για αρχή, πρέπει να φέρουμε μία καταγραφή, μία φωτογραφία ή ήχο από την καταγραφή μας. Εγώ έστειλα τώρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία που είναι και επίκαιρη. Και πολύ απλά θα έρθουμε εδώ στα αριστερά για να βάλουμε πληροφορίες για αυτήν. Πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ταυτοποίηση όπως είπαμε. Εδώ έχουμε τις επιλογές που εμφανίζονται. Αν δεν είμαστε σίγουροι, βάζουμε το γένος. Εγώ είμαι σίγουρη για τη συγκεκριμένη καταγραφή ότι είναι η Μοβ Τσούχτρα, η Πελαγία. Οπότε την επιλέγω. Αντίστοιχα με το κινητό μας, μπορούμε να πατήσουμε προβολή εδώ για να δούμε περισσότερες πληροφορίες, άλλες καταγραφές, για να δούμε λίγο να συγκρίνουμε. Ωστόσο, εγώ επειδή είμαι σίγουρη,
επιλέγω κατευθείαν το συγκεκριμένο είδος. Βλέπουμε εδώ ότι έχει τραβήξει ήδη από τη φωτογραφία μου πληροφορίες για το πότε έβγαλα τη φωτογραφία και τι ώρα. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι μόνο μας, μπορούμε απλά, με συγχωρείτε, να κάνουμε κλικ εδώ και να τροποποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Και φυσικά κάτω, στην τοποθεσία, μπορούμε να βρούμε, να βάλουμε ακριβώς που έχει γίνει η συγκεκριμένη καταγραφή. Θα πάμε στο πεδίο αναζήτηση. Έβαλα πύλιο γιατί την έχω κάνει εδώ μέσα στο παγαστικό. Εδώ με αυτό μπορούμε να μεγαλώσουμε, να μικρύνουμε το πεδίο μας. Εγώ την έκανα κοντά στην Ελίνα. Τώρα δεν θα ψάξω ακριβώς τις συντεταγμένες στην προκειμένη περίπτωση. Θα βάλω περίπου εδώ ό,τι έχει γίνει. Ωστόσο, μπορείτε να βάλετε εδώ φυσικά γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος για να μπει ακριβώς η τοποθεσία της καταγραφής. Και στο γεωπόρητο μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, να είναι ανοιχτές, να φαίνεται σε όλους η τοποθεσία της καταγραφής, δηλαδή ακριβώς η γεωγραφικό πλάτος και ο μήκος. Αν βάλετε να αποκριθεί, σημαίνει ότι φαίνεται περίπου η περιοχή στην οποία έχει γίνει η καταγραφή. Και αν βάλετε ιδιωτικό, σημαίνει ότι δεν θα φαίνεται σε κανέναν στον κόσμο που έχει γίνει αυτή η καταγραφή. Κάτι το οποίο όμως θα την κάνει να μην μπορεί να γίνει και ερευνητικό επίπεδο και άρα να μην είναι χρήσιμη για τους ερευνητές. Οπότε δεν θα το συνιστούσα. Αλλά αν δεν θέλετε να βάλετε το ανοιχτό, μπορείτε να βάλετε το αποκρίθηκε και πάλι όμως θα μπορεί να γίνει ερευνητικό επίπεδο. Στην προηγούμενη περίπτωση, εγώ θα το αφήσω ανοιχτό. Και επειδή θα μπορώ να βάλω και άλλες πληροφορίες, όπως αν είναι σε αιμαλωσία και λεργούμενο, δεν είναι. Είναι ελεύθερο στη φύση. Ετικέτα σημαίνει ότι μπορώ να βάλω κάποιο tag, αν θέλω, οποιαδήποτε λέξη θα ήθελα. Μπορώ να το συνδέσω με κάποιο project στο οποίο έχω γραφεί. Με συγχωρείτε. Και μπορείτε πλέον να δώσω και άλλες πληροφορίες, εδώ που λέει παιδεία, για παράδειγμα. Μπορεί να θέλω να πω το βάθος. Οπότε γράφω τη λέξη depth και μπορώ να πω, εντάξει, αυτό είναι στην επιφάνεια όπως βλέπουμε όλοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν λίγο πιο βαθιά και ας πούμε ότι ήταν στο 1 μέτρο. Θα βάλω προσθέστε. Και υπάρχει και αυτή η εξτρά πληροφορία. Οπότε ό,τι εξτρά πληροφορία θα ήθελα να βάλω, μπορώ να αναζητήσω εδώ πέρα στα πεδία και να την προσθέσω. Οπότε, ουσιαστικά είναι έτοιμη η καταγραφή μου. Όπως είπαμε, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει σίγουρα κάποια φωτογραφία ήχος, να έχουμε πληροφορίες για το πού έχει γίνει η καταγραφή και σε ποια και πότε. Είμαι έτοιμη και πατάω εδώ για να αποθηκευτεί η παρατήρηση στο προφίλ της ICM. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται και από τον υπολογιστή. Ήταν λίγο συνοπτικά αυτά που είδαμε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, αλλά από όσο είπα υπάρχουν πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι αυτά που είδαμε σήμερα είναι τα πιο... Έτσι, αυτά μπορεί να ξέρει κάποιος που τώρα ξεκινάει. Ελπίζω να ήταν βοηθητικά. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και πιο συγκεκριμένες απορίες μπορεί να έχετε. Έχω το email μου στην παρουσίαση, μπορεί και ο Χρήστος να σας το δώσει. Και θα χαρώ πολύ να έρθω σε επικοινωνία με όποιον έχει οποιαδήποτε απορία ή θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και που με παρακολουθήσατε σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.